η επιστροφή στην κανονικότητα δεν μπορεί να διαγράψει τις τραγικές επιπτώσεις της πανδημίας στους λαούς της Ευρώπης και όχι μόνο. Την κατάρρευση των συστημάτων υγείας στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές οικονομίες, το οποίο υπήρξε και αποτέλεσμα, το βασικό αποτέλεσμα, όχι των δυσκολιών, των αδυναμιών, αλλά της στρατηγικής, συνειδητής επιλογής της εμπορευματοποίησης της υγείας. Ο πόλεμος για τα εμβόλια αποτελεί άλλωστε και την τρανή απόδειξη. Αναδεικνύει τον αποκρουστικό και απάνθρωπο χαρακτήρα του καπιταλιστικού συστήματος που υπερασπίζεστε, με την Ινδία το τραγικότερο παράδειγμα, όταν είναι η χώρα που παράγει τα περισσότερα εμβόλια στον κόσμο, με τις καταστάσεις τις οποίες είδαμε αυτές τις μέρες. Η επιστροφή στην κανονικότητα δεν πρέπει να γεμίζει καμία αυταπάτη. Η διαχείριση της καπιταλιστικής κρίσης και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τα νέα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα πολυετή, θα είναι σε βάρος των λαών όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προγράμματα αυτά, τα πακέτα αυτά θα χρηματοδοτηθούν μέσα από τη φορολογική επιδρομή στους λαούς της Ευρώπης με τους πράσινους και τους ψηφιακούς φόρους. Τα προγράμματα αυτά θα χρηματοδοτήσουν τους στρατηγικούς σχεδιασμούς του κεφαλαίου για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Και βέβαια, η χρηματοδότηση δεν θα είναι χωρίς προαπαιτούμενα. Τα πανευρωπαϊκά μνημόνια. Ήδη στη χώρα μας συζητάμε τις επόμενες μέρες το πρώτο προαπαιτούμενο για την εκταμείευση της πρώτης δόσης, που δεν είναι άλλο παρά από τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, τα δεκάωρα εργασίας για τους εργαζόμενους. Άρα λοιπόν όλες αυτά τα μέτρα για να προωθηθούν οι αντιδραστικές ανατροπές θα είναι σε βάρος των ελάχιστων εναπομείναντων δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Άλλωστε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που τόσο θαυμάζεται, το 50% των εργαζόμενων χωρίς συλλογικές συμβάσεις. Στις 10 χώρες απαγορεύεται ο συνδικαλισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η δημοκρατία σας. Σε 15 χώρες υπάρχει η απαγόρευση των απεργιών. Οι μέτρα που περιορίζουν το απεργιακό δικαίωμα, όπως και στην Ελλάδα, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, της προηγούμενης κυβέρνησης. Έτσι λοιπόν, όλες αυτές οι εξελίξεις θα επιβεβαιώσουν ότι και μετά τα προγράμματα αυτά θα συγκεντρωθεί ακόμη σε λιγότερα χέρια η οικονομική δραστηριότητα, θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη όξυνση της ανισομετρίας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως κλιμάκωση της όξυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων και της συγκέντρωσης του πλούτου και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλο και λιγότερα χέρια. Άλλωστε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 25% των παιδιών κάτω των 18 ετών βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και αποκλεισμού. Το φτωχότερο 20% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει καθαρό χρέος και όχι καθαρά έσοδα, 4.500 ευρώ κατά κεφαλήν. Και αυτή είναι η μεγάλη αντίφαση της εποχής που δεν μπορεί να απαντήσει ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε οι αλλαγές που θα γίνουν. Πώς ενώ υπάρχουν τόσες δυνατότητες εξαιτίας της τεχνολογίας, της επιστήμης, της καινοτομίας να βελτιωθεί αποφασιστικά η ζωή των εργαζόμενων, να δουλεύουν λιγότερο και να αμείβονται περισσότερο, να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων, αυτή η ψαλίδα να διευρύνεται σε βάρος της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Επιβεβαιώνεται δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια διακρατική ένωση καπιταλιστικών κρατών, όπου έγινε για να θωρακίσει την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των πολυεθνικών απέναντι και στους εργαζόμενους της Ευρώπης, αλλά απέναντι και στον ανταγωνισμό των πολυεθνικών από άλλα υπεριαλιστικά κέντρα. Η πορεία αυτή συνδέεται με την επίθεση απέναντι στα δικαιώματα των εργαζόμενων, με τον περιορισμό των ατομικών αλλά και συλλογικών δικαιωμάτων, με τη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης για τη συμμετοχή στο μοίρασμα και ξαναμοίρασμα των αγορών. Ήδη έχει στρατιωτικές αποστολές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 24 χώρες και σε 3 Ηπείρου. Αποτελεί το συμπλήρωμα των ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Καθώς επίσης και με τον αντικομμουνισμό όλα αυτά δεμένα, μια και αποτελεί επίσημη ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο ανιστόρητος ισχυρισμός
περί της θεωρίας των δύο άκρων. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ για την ανοχή. Η ευάνθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι ακόμη πιο αντιδραστική. Δεν πρόκειται ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει η Ευρώπη των λαών. Οι κομμουνιστές της Ελλάδας δεν έχουν καμία αυταπάτη. Από την πρώτη στιγμή χαρακτήριζαν την ΕΟΚ τότε, την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, ως λυκοσυμμαχία. Και βεβαίως δεν είμαστε με τους ευρωσκεπτικιστές, οι οποίοι αποτελούν την άλλη όψη του ευρωπαϊκού κοσμοπολιτισμού, του είμαστε Ευρώπη. Η αποδέσμευση από τη λυκοσυμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνδυαστεί με συνολικότερες ρήξεις και ανατροπές σε επίπεδο εξουσίας και οικονομίας. Γιατί μόνο ο σοσιαλισμός μπορεί να αποτελέσει την απάντηση στις ανάγκες του ελληνικού λαού και των λαού όλης της Ευρώπης και όλου του κόσμου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.